Γιώργο, το λέγαμε νωρίτερα και το έχουμε τονίσει από την αρχή και έχουμε κάνει και αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που συνέβη και αυτό που καταγγέλλεται από την οικογένεια της 12χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση μαστροπίας και βιασμού στον Κολωνό. Εδώ φαίνεται ότι κάποιος επιχείρησε να μπει μέσα στο σπίτι που μένει αυτό το κορίτσι. Όχι μία φορά, τρεις-τέσσερις φορές. Μέχρι και απαγωγή, απόπειρα απαγωγής. Και είναι δικαιολογημένο το να σκέπτεσαι κι εσύ και εγώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τις κλείσουν το στόμα, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να εκφοβήσουν αυτό το κοριτσάκι, και αυτό που λες από το πρωί και το πες πάρα πολύ σωστά. Το κοριτσάκι αυτό, για το κοριτσάκι αυτό, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας τους. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει όχι. Όχι. Και με τη Λία Κοντοπούλου θα δούμε τώρα που βρισκόμαστε, γιατί θυμίζουμε, Λία, καλή σου μέρα, και ας βάλουμε και αυτήν την παράμετρο, ότι το 12χρονο κοριτσάκι εξακολουθεί και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και αυτή η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης. Ολοκληρώνεται βεβαίως η ανάκριση. Είναι θέμα ημερών ο σχετικός φάκελος να κατατεθεί στην εισαγγελία για να υπάρξει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ωστόσο, πράγματι είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία και θα διερευνηθεί και αυτή από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ήδη έχει υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Οπότε οι αρχές θα πρέπει να λάβουν μέτρα, να ψάξουν, να δουν ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Τρεις επιθέσεις καταγγέλει η μητέρα της 12χρονης. Με μια ανακοίνωση που έστειλε μέσω του δικηγορικού γραφείου. Εδώ μας μίλησε, Λία μου, γιατί ακόμα προφανώς δεν είχαμε ξυπνήσει ακόμα. Πριν από λίγο είχαμε τη γιαγιά, η οποία μας περιγράφει με λεπτομέρειες τις τρεις αυτές περιπτώσεις, όπως και την απόπειρα απαγωγής. Την απόπειρα απαγωγής, είναι πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Ότι την τράβηξαν από το χέρι για να τη βάλουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αλλά το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι το εξής. Εάν είναι πράγματι έτσι όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν είναι δουλειά, λέει, της αστυνομίας, Λία και Μαρία, να πάρει μέτρα προστασίας της μικρής. Η δουλειά να δώσει μια τέτοια εντολή είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί η υπόθεση... Μα αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Πώς διαβίωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή πού βρίσκεται, γιατί βρίσκεται σε προστατευμένο περιβάλλον, τουλάχιστον έτσι... Έχει διαμηνηθεί ότι το παιδί αυτό, ακριβώς για να μην δεχτεί επιθέσεις, ακριβώς για να είναι προστατευμένο, δεν βρίσκεται στο σπίτι που διέμενε, στον Κολωνό. Κάπου βρίσκεται. Πώς λοιπόν κάποιος γνωρίζει και πηγαίνει και επιτίθεται? Λία, είναι ένα ερώτημα. Πάντως είναι περίεργο, γιατί με τη συγκεκριμένη υπόθεση όντως κάτι δεν πηγαίνει καλά και προκύπτει από το ρεπορτάζ. Μετά από πάρα πολλές εβδομάδες πήγε ψυχολόγο στο σπίτι για να αναλάβει το παιδί, ή το παιδί πήγε σε ψυχολόγο όπως έπρεπε να γίνει από την αρχή. Μετά από πολύ καιρό, επειδή αυτό το κοριτσάκι δεν μπορεί να πάει στο σχολείο, γιατί είναι στιγματισμένο δυστυχώς, πηγαίνουν οι καθηγητές στο σπίτι. Τώρα μαθαίνουμε ότι είναι απροστάτευτο και μπορεί οποιοδήποτε, γιατί και αυτό μας το πήγε για Γιώργο. Πήγε ένας άγνωστος και πέταξε πέτρες έξω από το παράθυρό της και έσπασε το τζάμι. Και του καθηγητή που ήταν στο σχολείο. Που έκανε, πάει, μάθημα και πάει, και έκανε μάθημα. Και εδώ είναι πράγματι απορίας άξιων, εάν υπάρχει αυτή η σύγκρουση αρμοδιοτήτων, ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας να αυτεπάγγελτα να φυλάει το κορίτσι, να πάρει μέτρα, ας πούμε, χωρίς να της πει κάποιος ότι αυτό ήταν θέμα της δικαιοσύνης. Μα είναι το αυτονόητο. Ναι, μην φτάσουμε όμως στο χειρότερο. Κοριτσάκι 12 χρονών είναι. Θα φτάσουμε στο χειρότερο και ακόμα θα ψάχνουμε ποιος είναι ο αρμόδιος. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα ακριβώς αυτό. Έχουμε ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο καταγγέλει ότι δέχεται ακόμα επιθέσεις. Αποκάλυψε μια ιστορία. Θα δούμε δικαστικά πώς θα εξελιχθεί αυτή η έρευνα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να προστατευτεί. Από την πρώτη στιγμή πρέπει να είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, να μην γνωρίζει κανείς, να μην έχει πρόσβαση κανείς στα στοιχεία του. Τι θα γίνει σε άλλες περιπτώσεις, αν ένα άλλο παιδί βιώνει κάτι τέτοιο, πώς θα πάρει θάρρος να βγει να το καταγγείλει? Και ένα παιδί που έχει πληγωθεί το σώμα και η ψυχή του με τέτοιο τρόπο που θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει, αν επανέλθει. Το μόνο λοιπόν που δεν χρειάζεται είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή του το τελευταίο διάστημα. Λία, σε ευχαριστούμε πάρα Λία πολύ. Μου, σε ευχαριστούμε, Λία μου.